Η Honda με τον απόγονο του θρυλικού CRX δημιουργεί το πρώτο σπορ υβριδικό αυτοκίνητο. Ο λόγος για το CRZ, το οποίο διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία του προγόνου του σε ένα κουπέ 2x2 θέσεων με σφινοειδές σχήμα. Το μήκος του CRZ αγγίζει τα 4,1 μέτρα, το πλάτος τα 1,74 και το ύψος το 1,4, με το μεταξόνιο να μην ξεπερνάει τα 2,5 μέτρα. Η καμπίνα είναι αναμενόμενα φουτουριστική για μοντέλο της Honda και διυβριδικό. Όσον αφορά το χώρο αποσκευών, αυτός ξεκινά από 214 λίτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 401. Στο μηχανολογικό τομέα, το Honda CRZ εφοδιάζεται με υβριδικό σύστημα κίνησης. Αυτό αποτελείται από κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική υποδύναμη αγγίζει τους 124 ύπους και η ροπή τα 17,7 χιλιόγραμμα. Σε αντίθεση όμως με τα υπόλοιπα σύγχρονα υβριδικά αυτοκίνητα, το CRZ εφοδιάζεται με μηχανικό εξατάχυτο κυβότιο με στόχο τη δημιουργία μιας πιο σπορ αίσθησης. Μηχανικό κυβότιο 5 σχέσεων είχε χρησιμοποιηθεί και στο πρώτο Insight πριν από μία δεκαετία περίπου, το οποίο όμως είχε τελείως διαφορετικό σκοπό αλλά και χαρακτήρα. Στη δημιουργία σπορ αίσθησης συμβάλλει και το 3-Mode Drive System, το οποίο προσφέρει τρία προγράμματα λειτουργίας, Eco, Normal και Sport. Μεταβάλλοντας έτσι την απόκριση του γκαζιού, του τιμονιού, το χρόνο σβησίματος του κινητήρα στο ρελαντί, το κλιματιστικό και το βαθμό υποστήριξης του συστήματος EMA. Επιπλέον, σε σχέση με το σημερινό Insight, το οποίο και αποτελεί τη βάση του CRZ, υπάρχουν αλλαγές στο setup των αναρτήσεων, τα γόνατα McPherson από αλουμίνιο για περιορισμό του βάρους και πιο ελεύθερος ήχος από την εξάτμιση. Στον τομέα των επιδόσεων, το Honda CRZ σημειώνει επιτάχυνση από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα σε 9,9 δευτερόλεπτα, καθώς και τελική ταχύτητα 200 χιλιόμετρων. Εντυπωσιακά χαμηλές όμως είναι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις που ανακοινώνουν οι Ιάπωνες, με μέση κατανάλωση 5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές ρήπων 117 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.